Πέρασε πολύ ωραία με ποδιά κάτω από τα πόδια. Λύκος κάνει τη σέντρα ο Λύκος, η κεφαλιά. Επιμένει το χρυσό Βήτα, Βαγγέλης και Χρήστος, από δεξιά και πάλι με τον Μπουζάκη να κάνει το πλασέ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Γκολ 0-1 για το χρυσό. Με τον Μπουζάκη από δεξιά να βγάζει την σέντρα χαμηλά. Η παρέμβαση εκεί δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Παπάζογλου και έτσι έχουμε το 0-1. 7 Ψαθάς, 8 Γκεντζίδης, 9 Μπουζάκης, 10 Λύκος και 11 Ξενοφόντος. Ο σκόρε της αναμέτρησης στον πάγκο Γκεντζίδης, Κυριακίδης, Ζάρκος, Μακάς, Φούρλιος, Λύκος και Τερζίδης. Ο Λύκος ο Μανούσος από αριστερά, ο Νταρσιασβίλη τώρα κάνει την ενέργεια. Είναι ταχύτατος, μπήκε περιοχή με το νούμερο 2 ο Ανταλής, θα τον κόψει με ωραία ενέργεια. Μπουζάκης, είναι καλή η παλιά για τον Γκεντζίδη, από δεξιά ο Γκεντζίδης με αντίπαλο τον Ουνόπουλο. Κάνει τη σέντρα ο Γκεντζίδης, το πρώτο δοκάρι, παρέμβαση και το κόρνερ. Στην πλάτη του ανεβαίνει ο Ουνόπουλος, εκεί πάει μπάλα. Ο αρχηγός των Σερών 85 κάνει τη σέντρα, έχει περάσει μπάλα την τελική γραμμή. Ο Λύκος θα αναλάβει την εκτέλεση. Όχι, είναι ο Ξενοφόντος που κάνει την προσπάθεια, ο Παπάζογλου με γροθιές παραχωρεί κόρνερ. Ψιλοκρεμαστά, πέρασε η μπάλα. Το κοντρόλ και το σούτ με την μπάλα καταλήγει out. Πίεση ψηλά και κλέψιμο της μπάλας με τον Λύκο. Μπουζάκης είναι δυνατός, κρατάει την μπάλα, θα κάνει το σούτ, ξαφνικό κοντράρι και στη συνέχεια έχουμε out. Προσπαθεί ο Μπουζάκης και στέκεται όρθιος μέσα στην περιοχή, τρίπλες, σούτ του Λύκου, κοντράρι η μπάλα, επιμένει το χρυσό, τώρα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Παπίκας ψάχνει στήριγμα, του δίνει μία λύση ο Χατζημαργαρίτης. Μπομπολιάς, επικίνδυνη παλιά προς τα πίσω, ο Μπουζάκης θα κλέψει την μπάλα, ο Παπάζογλου θα βγει εκεί στο ύψος μεγάλης του περιοχής και θα αποσοβήσει τον κίνδυνο, καθώς έβγαινε μόνος του ο Μπουζάκης. Είναι με το νούμερο 9 ο Πάζης, κάποιες διαμαρτυρίες. Παπίκας θα κάνει ένα πλασέ τεχνικό ψιλοκρεμαστό, θα μπλοκάρει ο Μανούκης που είναι σε καλή θέση, ίσως από τα πρώτα σουτ που έγιναν ο Παπίκας με τεχνικό τρόπο θέλησε να ευνηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα χωρίς επιτυχία. Στο 24ο λεπτό η φάση αυτή, τώρα βγαίνει από αριστερά ο Ψαθάς για το χρυσό Βήτα, κάνει το σουτ χαμηλά, ο Μπομπολιάς με το πόδι θα απομακρύνει. Θα γίνουν στην περιγραφή τώρα, είναι πολύ ωραία η μπαλιά εκεί δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Ο Παπίκας βγάζει τη σέντρα, ο Νταρσιασβίλη με το κεφάλι, σε καλή θέση ο Μανούκης. Φάουλ είναι τελικά, χαμηλά, παίζουν γρήγορα. Χατζημαργαρίτης για τον Παπίκα. Παπίκας, ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, θα στρώσει την μπάλα, Χατζόγλου το σούτ, πέφτει με τα πόδια και παραχωρεί κόρνερ ο Μανούκης. Καμελίδης, ο Παπίκας ζητάει, θα τον σημαδέψει, είναι καλή η μπαλιά. Τρέχει ο Παπίκας, κοντά του ο Ανταλής. Παπίκας πετάει την μπάλα μπροστά, θα πατήσει περιοχή, πολύ ωραία ενέργεια, κάνει το γύρισμα. Στο πρώτο δοκάρι όμως προλαβαίνουν με τον χλωρό και βγάζουν άμυνα οι του χρυσού Βήτα. Νταρτσιασβίλη κρατάει την μπάλα και αφήνει στον Πάζη. Πάζης καλή κάθετη για τον Παπίκα. Έχει σηκώσει το σημαίακι του ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Τρανούδης, και διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για αυτή του την απόφαση. Πού το είδες το offside, ρε? Περνάει πάρα πολύ ωραία και ανοίγει αριστερά για τον Ουνόπουλο. Εκπληκτική ακόμα μια προσπάθεια του Παπίκα. Ο Ουνόπουλος προσπάθησε να μπει περιοχή, θα κάνει το γύρισμα με τα πόδια. Ο Μανούκης στη συνέχεια. Δεν έχει τελειώσει φάση, Πάζης και πάλι κοντράρει μπάλα. Φάση διαρκείας που τώρα λύεται η πολιορκία. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ ωραίος ρυθμός από τους νεαρούς ως τώρα στο παιχνίδι.
Πρόκειται για δύο εφηβικές ομάδες που προσφέρουν πολύ ωραίο θέαμα τώρα. Γκεντσίδης περνάει ωραία, η μπαλιά όμως δεν μπόρεσε να φτάσει σε συμπαίκτη του. Ανταλής. Ο Μπουζάκης με το αριστερό, ένα ξαφνικό σουτ αρκετά μακριά. Ωραία προσπάθεια με αντίπαλο τον Καμελίδη. Ο Μπουζάκης είναι ταχύτατος και πάρα πολύ δυνατός. Βγαίνει ο Παπάζογλου στο ύψος μεγάλης περιοχής και θα δώσει για ακόμα μια φορά τη λύση. Πάνω που λέγαμε ότι ο Μπουζάκης είναι πάρα πολύ δυνατός, πήρε την μπάλα. Η μπαλιά για τον Γκεντζίδη από δεξιά. Βγαίνει και πάλι ο Παπάζογλου σωτήρια και μαζεύει την μπάλα. Ο Γκεντζίδης για τον Ανταλή. Παπίκας. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Βασάκης. Δεν έχει περάσει μπάλα. Κορακάς κάνει το γέμισμα. Γκεντζίδης κάνει τη σέντρα. Ο Ξενοφόντος κάνει το σούτ. Η μπάλα καταλήγει out. Γκεντζίδης, ο Νουνόπουλος απομακρύνει. Τρέχει ο Παναγιωτόπουλος. Είναι γρήγορος. Παναγιωτόπουλος κάνει το πλασέ. Έχει βγει ο Μανούκης και θα απομακρύνει με το σώμα. Από τον Μπουζάκη που είναι πολύ δυνατός και γρήγορος, όπως και τώρα παίρνει την μπάλα ο Μπουζάκης, ατομική ενέργεια, το σουτ θα κοντράρει στον Καμελίδη ή τον Μπομπολιά, είναι και καταλήγει κόρνερ, η πρώτη φάση του δευτέρου μηχρόνου. Βασίλη Αναστασιάδη, που πλέον το όνειρό του είναι να δει τον γιο του να αγωνίζεται μέσα στην περιοχή. Η πάσα, το χρυσό βήτα, επιμένει, για να δούμε, ο Λύκος θέλει να κάνει το πλασέ, βρήκε την μπάλα Παπάζογλου, τελικά καταλήγει κόρνερ, μια φάση διαρκείας. Ο Παναγιωτόπουλος εκεί με τον Πάζη. Ακόμα μια κερδισμένη μονομαχία κόντρα από τον Πάζη. Ο Πασβάντης, συγγνώμη. Τώρα η μπαλιά είναι για τον Παναγιωτόπουλο. Είναι πιο γρήγορος από τον Κορακά. Παναγιωτόπουλος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα μόλις δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μανούκη. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου για τις 85. Η μπαλιά δεν περνάει. Η απομάκρυνση από τον Καμελίδη, τρέχει ο Παναγιωτόπουλος και πάλι πιο γρήγορος από τον Κορακά, τσίμπησε την μπάλα πρώτου Μανούκη. Μένει εντός αγωνιστικού χώρου ο Παναγιωτόπουλος, κάνει το πλασέ από πολύ μακριά. Τελευταία στιγμή εκεί θα δοθεί η λύση. Βρήκαν την ευκαιρία του Χρυσού Βήτα οι νεαροί παίκτες του κυρίου Χατζή να απομακρύνουν και να ανέβει ταχύτατα από αριστερά ο Ψαθάς. Πολύ γρήγορος ο Ψαθάς, μπαίνει περιοχή, θα τη φέρει στο δεξί. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον νεαρό, θα αφήσει την μπάλα στον Μπουζάκη που θα κάνει το σουτ. Αδύναμο όμως ο Παπάζογλου, το έκανε να φαίνεται πολύ εύκολο. Ωραίο θέμα προσφέρουν και οι δύο ομάδες. Λύκος σκάβει για τον Μπουζάκη. Ο Μπουζάκης θέλησε να τσιμπήσει ο Παπάζογλου. Μένει η μπάλα μέσα στην περιοχή μετά την κεφαλιά απομάκρυνση του Καμελίδη. Κοντά! Ωραία ο Λύκος ο Μανούσος. Αριστερά το άνοιγμα για τον Ψαθά. Είναι πολύ ωραίο, σε θέση offside ο Ψαθάς. Διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Παπίκας περνάει την μπάλα για τον Παναγιωτόπουλο και πάλι από πλάγι ο Παναγιωτόπουλος απλασάρει τον Μανούκη. Βασανιστικά η μπάλα περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Χρυσού Βήτα. Ο Νουνόπουλος, Κορακάς, ο Λύκος, για να δούμε, πάρα πολύ ωραία. Ο Λύκος απλασάρει τον Παπάζογλου και η μπάλα περνάει μόλις out. Ο Λύκος ο Μανούσος έκανε μια εντυπωσιακή ενέργεια. Παπίκας για τον Χατζημαργαρίτη. Επικίνδυνα πίσω ο Μπομπολιάς, αναγκάζει τον Παπάζογλου να πέσει και να μπλοκάρει. Μπάλα στον Παπίκα. Ο Πανάς
Ο Μπουζάκης άφησε την μπάλα να περάσει και από μακριά. Κάτι πολύ φιλόδοξο. Είδε για λίγο εκτός εστίας του Παπάζουγλου και θέλησε να τον πλασάρει. Δεν του πιάσε όμως. Λύκος θα ψάξει και θα βρει με ωραία μπαλιά τον Ψαθά. Από αριστερά ο Ψαθάς μέσα στην περιοχή. Θα τη φέρει στο δεξί. Θέλει να κάνει και άλλη τρίπλα. Λύκος. Ο Μανούσος με πλάτη. Κρατάει την μπάλα. Επιμένει ο Λύκος ο Μανούσος. Και αφήνει στον Κυριακίδη. Θα γίνουν. Πιέζει ψηλά η 85 με τον Ταλιάνη και τον Παναγιωτίδη. Κέρδισαν. Πολύ εντυπωσιακή ενέργεια του Παναγιωτίδη. Το γύρισμα. Η απομάκρυνση. Προσπαθούν εκεί. Ζητάνε και κάποιο πέναλτι γηπεδούχοι. Τώρα ο Κυριακίδης θα απομακρύνει. Μια φάση διαρκείας για τους Πανάς. Καλή είναι η μπαλιά για τον Ψαθά. Μπαίνει ο Ψαθάς από αριστερά. Θα κάνει το πλασέ. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό τέρμα του Ψαθά. 0-2. Εκπληκτική και η ασίστ από τον αρχηγό του Χρυσού Βήτα τον Πανά. Έβγαλε μόνο του από αριστερά τον Ψαθά, που είδε τον Παπάζογλου να βγαίνει προκειμένου να τον κλείσει. Τον μπλάσαρε καταπληκτικά στην αριστερή του γωνία. 0-2, εκπληκτικό τέρμα με τον Ψαθά. Πετυχαίνει το Χρυσό Βήτα. Οι νεαροί παίκτες του κυρίου Χατζή. Από τις πολύ καλές φυρίχτρες του νομού. Τώρα η πάσα κάθετη. Ο Παπάζογλου πάλι ακόμα μία φορά έγκαιρα αντιλήφθηκε και βγήκε και απομάκρυνε. Ο Νταλιάνης κατεβάζει υπέροχα την μπάλα ανάμεσα σε δύο για τον Παναγιωτόπουλο, που προσπάθησε να μπει κατά μέτωπο. Έκοψε ο χλωρός. Σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Παπουτσής. Είναι καλή μπαλιά για τον Παπίκα. Από δεξιά ο Παπίκας θέλησε να πατήσει περιοχή. Ο χλωρός βγάζει την πρώτη άμυνα. Επιμένει ο Παπίκας. Καλή μπαλιά για τον Παναγιωτόπουλο. Διαγώνια πάσα. Βγαίνει στη γωνιά. Πάσα. Βγαίνει στη γωνιά της μικρής του περιοχής ο Μανούκης και μπλοκάρει. Γκολ. Τελικά θα καταφέρει να το πετύχει με τον Παναγιωτόπουλο η Σέρες 85 και να μειώσει μετά το λάθος που έγινε. Ο Παναγιωτόπουλος, ο Άγγελος Παναγιωτίδης, συγγνώμη, έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε το Μανούκι πετυχαίνοντας το τέρμα. Ο Παναγιωτίδης, ο Άγγελος λοιπόν, 1-2. Μπάλα εντός ορίων ο Κυριακίδης, Λύκος Μανούσος. Ψάχνει τον αδερφό του, βγαίνει ο Παπάζογλου και μαζεύει. Τίδης με δυνατή μπαλιά. Ανεβαίνει ο Παναγιωτόπουλος για να διεκδικήσει. Αναγκάζει το Μανούκι να βγει μακριά από την εστία του και να απομακρύνει. Επικίνδυνη στιγμή αυτή. Φούρλιος από αριστερά, ο Φούρλιος κάνει την πάσα, δίνει τη λύση ο Καμελίδης. Μετά την κεφαλιά απομάκρυνση, δυνατές μονομαχίες. Ο Τερζίδης μέσα στην περιοχή, το σουτ διαγώνιο δυνατό, η μπάλα καταλήγει out από τον Λύκο. Ναλμπάντης Παναγιωτόπουλος, Πέτρος γύρισε πολύ ωραία για τον Ταλιάνη μπαλιά. Ο Ταλιάνης τέτα τέτ, βγαίνει ο Μανούκης στα πόδια του και απομακρύνει. Το μάτς έχει έντονες συγκινήσεις. Στο τέλος του ψάχνει τον γκολ της σοφάρισης σε 85. Η τρίπλα, η πάσα μέσα στην περιοχή πριν φτάσει στον Παναγιωτόπουλο. Έχουμε παρέμβαση νομίζω του χλωρού και κόρνερ. Έγινε το γέμισμα για τον Νταρτσιασβίλη. Ο Κορακάς, οι κόντρες. Στα πόδια πέφτει με προβολή ο Νταρτσιασβίλη. Ο Μανούκης θα δώσει ακόμα μία λύση. Μένει το 1-2. Λύκος θέλει να πλασάρει τον Παπάζογλου. Αφήνει την μπάλα ο Παπάζογλου να καταλήξει out. Φούρλιος ωραία κατέβασε την μπάλα. Ο Φούρλιος έχει πολύ ωραίο στυλ. Κρατάει την μπάλα από τον άξονα. Είναι ατομική ενέργεια εντυπωσιακή για το Λύκο. Η μπαλιά του εκεί δίνει τη λύση τελευταία στιγμή. Ο Παναγιωτόπουλος και ο Καμελίδης. Ανεβαίνει ο Παπάζογλου.
Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Παπουτσί.